Madame, messieurs, Damen und Herren, willkommen στο καμπαρέ. Παρακαλώ, υποδεχτείτε όλοι μαζί τη Fräulein Kos! Θα τρελαθώ! Τρέμε, Δημήτρη Λιγνάδη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, κορίτσι, το όμορφο. Τι κάνετε? Φάτε μου. Γεια. Να μιλήσω? Όχι, γιατί είμαι παντρεμένος και από τότε που δουλεύει σε καμπαρέ. Έχει αλλάξει σχέση μας. Έχει αλλάξει σχέση μας. Παγγέλη, στο ρόλο του Λιγνάδη νομίζω σου πάει. Ήμουνα τέλειος. Τι καλός που είναι ο Λιγνάδης. Α, και τι μετριόφρον που είσαι εσύ, ήσουν τέλειος. Αλλά τι καλή που είναι, θέλω να σου πω, όλα τα λεφτά, ρε, εσύ υποκλίνομαι. Άσχετα που σε πήρα τηλέφωνο και δεν το σήκωσε, δεν πειράζει, αλλά ήσουν τέλεια. Μα δεν έχει κινητό και περιμένει να σηκώσω το τηλέφωνο σε ένα κινητό που δεν ξέρω τι έχει. Να σου πω κάτι, έχει δίκιο. Είσαι εξαιρετική σε αυτή την παράσταση και το λένε όλοι. Και άνθρωποι που δύσκολα θα πούνε έτσι καλό λόγο. Το φασιστό μου τροπάρι. Αν καλά, για να πούμε. Φασιστάκι στην παράσταση, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, σε αυτή την παράσταση πραγματικά εξητάρει αυτή τη στιγμή, α πούμε, είναι φτιαγμένη μαζί σου όλη η Χρυσή Αυγή από τη φυλακή. Γιατί σε βλέπει να κάνει την πόρνη και την Ναζί συγχρόνω. Φαντάζομαι ότι αν ήσουν εδώ θα ήσουν ένα κεντρικό θέμα στην πολιτική σκηνή, α πούμε, κεντρικό θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα τον Μπουγιούρη, λοιπόν, ο οποίος κάνει τον φασίστα, ότι σε περίπτωση που έχουμε θέματα με τη Χρυσή Αυγή και έρθει, για παράδειγμα, στο θέατρο να δει τι γίνεται, γιατί η παράσταση είναι αντιπολεμική. Χρυσή Αυγή δεν πάει πια ούτε στο περίπτερο. Ναι, αλλά λέω, σε περίπτωση που όλοι θα έχουν πρόβλημα, εκτός από μένα και από τον Μπουγιούρη, που θα είμαστε μεγάλες ταρούμπες αυτή τη παράσταση. Γιατί πολύ απλά είμαστε. Μα όχι, είσαι και πολιτικά κινούμαστε πάθο. Σηκώνει το χέρι σου όπως το σηκώνουν οι ναζιστές. Και ναζί και πόρνη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή είναι όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ κόντρα σε μένα, σαν ρόλο και σαν στήσιμο, ήταν πολύ, πολύ ωραία. Δεν ήσουν ποτέ ούτε ναζί ούτε πόρνη. Περίεργο. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα όχι. Σας πω κάτι. Τι να πω. Είναι και δύσκολο γιατί τα ρούχα που φοράς είναι λίγα. Γιατί πρέπει να αντιπροσωπεύσει ένα συγκεκριμένο ρόλο και να είσαι πολύ καλή σε αυτό. Οπότε... Τι λίγα είναι, ένα μαύρο νεκλισέ φοράει, για μένα είναι πολύ. Αυτό είναι το πολύ. Μετά το βγάζει αυτό, μην το πεις. Έγινες λοιπόν, πολύ συγχαρητήρια. Ένα πρώτο βήμα, το οποίο κάνουν πολλοί άνθρωποι στην ανάγκη. Μόνο όταν είσαι γέρος και δεν γίνεται τίποτα. Ναζί, πώς έγινες και ναζί? Διάβασες κανένα βιβλίο του. Διάβασα πάρα πολλά αποσπάσματα. Του Φίρερ όχι. Του δικού μας Φίρερ, όχι του Πιχαβελιάκου, ναι. Νόμιζα του γνωστού, του πρώτου. Όχι, δεν διάβασα, αλλά διάβασα πάρα πολλά αποσπάσματα και από εφημερίδες και από βιβλία για την εποχή εκείνη, η οποία θέλω να σας πω ότι έχει τόσο πολλά ανατριχιαστικά κοινά σημεία, εσύ που είδες την παράσταση μπορείς να το καταλάβεις, που δεν το πιστεύεις. Ο συνδυασμός, τι σου βγάλε από μέσα σου? Πώς την ανακάλυψες, τίποτα περίεργα συναισθήματα? Τώρα με την παράσταση. Την παράσταση, τώρα, ναι. Υπάρχει μια σκηνή, επειδή ρωτάς, λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος, που είναι, νομίζω και εγώ, πολύ ωραία σκηνή, όπου καταλήγει με τον ναζιστικό χαιρετισμό που κάνω εγώ και ο Παναγιώτης. Mm. Και που ουσιαστικά εγώ καρφώνω τον Εβραίο της παράστασης. Είχατε Εβραίο στην παράσταση? Βέβαια. Το Μιχάλη το Μητρούση. Ο οποίος είναι Εβραίος της παράστασης και εγώ τον καρφώνω. Σε ρωτήσω κάτι αδέχομαι. Μπορώ να το πουλήσω. Για την περιτομή. Ναι. Αφού λέγουμε περιτομή. Αλλά καλύφθηκε. Θα υπάρξουν μέτρα που από κάπου αλλού θα πάρουν τα λεφτά. Από κάπου αλλού θα πάρουν τα λεφτά, αλλά τα λεφτά φαίνεται πως η κατεύθυνση δεν είναι να κάνουν εισβολή στα πορτοφόλια μας. Δηλαδή, αν υπήρξε χτες μια διαβεβαίωση εδώ, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ότι στο πορτοφόλι μας δεν μπορεί πια να μπει κανένας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα όριο πολιτικής και κοινωνικής αντοχής και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει κατανοήσει ότι αυτό ο κόσμος το έχει ξεπεράσει. Bingo! Το όνομά σου! Χρυσούλα Κατσαβρακάκη. 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 Βρακάκι δηλαδή. Κατσαβρακάκι. Γι' αυτό ρωτάω. Βρακάκι, βρακάκι. Τα ίδια λέμε. Και εγώ για βρακάκι μίλησα. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Λέω κατσαβρακάκι ή κατσαβρακάκι. Μπράβο, κατσαβρακάκι. Α, όχι, μπράβο. Γιατί εγώ έλεγα βρακάκι. Και εσύ μου λες τώρα μπρακάκι. Κατσαβρακάκι. Α, μα είδες που δεν είναι μπρακάκι και είναι βρακάκι. Κατσαβρακάκι. Μπρακάκι. Όχι βρακάκι, όχι βρακάκι. Όχι βρακάκι. Πύρο. Κατσαβρακάκι. Κατσαβρακάκι! Wow. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πάμε γρήγορα στο Παναγιώτο Κοκκόρη.
Πάμε γρήγορα στον Παναγιώτο Κοκόρη, γιατί τα θέματα τρέχουνε. Είναι πάρα πολλά. Θα κάνουμε μια σύνδεση μαζί του. Καλημέρα, κύριε Κοκόρη. Τι μου κάνετε? Καλημέρα, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Κάνουμε συνέντευξη και αυτή τη φορά θα την κάνουμε με κανόνες δίκαιους. Και το εννοώ. Και νομίζετε ότι έχετε κάνει όπως μας βλέπετε, κύριε Τράγκα, νομίζετε ότι εμείς εδώ έχουμε συμμετάσχει σε καμία εγκληματική οργάνωση? Από όσα χρόνια ασχολείται ο καθένας μας με τη Χρυσή Αυγή, συμμετέχουμε σε ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα. Εκφράζουμε όποτε μας δίνεται τη δυνατότητα τις ιδέες μας με κάθε νόμιμο τρόπο. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει μαζί της και όλη η Ελλάδα, γιατί μπήκαμε στο πνεύμα των ημερών. Σε δύο μέρες γιορτάζουμε την απελευθέρωση από την 28 Οκτωβρίου του 1900. Σε δύο μέρες γιορτάζουμε την απελευθέρωση από την 28 Οκτωβρίου του 1900. Τελικά η Θηνάντια νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς αυτό που λέμε δοκίμασέ το. Δοκιμή δηλαδή. Εσύ τα δοκιμάζεις όλα, έτσι. Αυτή την έννοια μου δίνεις. Δοκιμάζεις λίγο τηλεόραση, δοκιμάζεις λίγο σινεμά, δοκιμάζεις λίγο θέατρο. Να δεις που θα καταλήξεις. Όχι ακριβώς έτσι. Έχει μια δόση αλήθεια αυτό που λες, ότι όντως μου αρέσουν διαφορετικά πεδία, αλλά προσπαθώ να προετοιμάζομαι πριν το δοκιμάσω πολύ καλά. Δεν είπα ότι πας άκλαφτη. Είπα ότι πες αυτό. Αλλά μου αρέσουν όντως διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα που κάνεις στη Λολάδα στην τηλεόραση, τι για... είναι? Τη Λολάδα, τι τρέλα. Το έχεις δει, τι είναι? Μιλάμε για μάχη, όχι αστεία. Αντίπαλοι μας θα είναι οι Ρώσοι. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Ναυτικός, και αυτός του ύμνου στοιχείου. Είναι πολύ ψηλός τώρα, παλεύει με τον Ρώσο, ο οποίος είναι ογκόλυφος ο Ρώσος. Ω, εδώ είναι δύσκολο να το σπρώχνεις, είναι πολλά κιλά. Ο άλλος είναι παχύς. Θα το πάρει σε μπόι, αλλά όχι φέτος. Ποιες χώρες είναι? Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία. Ισπανία πάρα πολύ ωραία. Δούκισα. Για πες λίγο, Νάντια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα σου πω. Ωραία γκομενή. Πολύ ωραία. Είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε για τους Ισπανούς γενικότερα και για τις γυναίκες. Τα βρει. Όμως, πολύ κοντά σε εμάς, σε νοοτροπία και σε κουλτούρα. Και πολύ μακριά σε χρόνο, από ό,τι κατάλαβα. Σε? Και πολύ μακριά σε χρόνο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Έχουμε και την απόστασή μας. Είναι το Καζακστάν, με το οποίο δεν έχουμε καμία σχέση. Οι Ρώσοι με το Ρώσο τον παρουσιαστή, που είναι ο πιο αχώνευτος παρουσιαστής που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Τι, ποιον σου θυμίζει Έλληνα? Δεν θα σου πω, ήμουν σίγουρη ότι θα το ρώταγε πριν τελειώσω τη φράση. Σίγουρη. Α, ναι, γιατί κάτι σου θυμίζει, αλλά δεν το λες. Είναι γεγονός ότι έχετε μια κοινή αδυναμία. Και Καζακστάν και Κίνα. Ο Ρώσος με το τσαμπουκά. Ο Ρώσος άθλιος, δηλαδή άθλιος. Τι σου έκανε, βρε κορίτσι μου, δηλαδή? Αυτός είχε μαζί του μια κοπελίτσα. Αρχισυντάκτρια, συντάκτρια, δεν ξέρω. Την οποία αλήθεια σας λέω, σε κάθε διάλειμμα που κάναμε, όπου κι αν βρισκόμασταν, την έπιανε και τη φύλαγε μπροστά σε όλους. Στο στόμα. Την έπιανε. Τη συμπεριφερόταν. Πόσο μπροστά είναι οι Ρώσοι? Αυτό θέλω να πω. Γιατί είναι αυτά τα οποία τα παλεύουμε χρόνια και έχουμε φτάσει στο όλα 14 και μέχρι χειροφύλημα είμαστε. Πώς τα λένε το τύπο, πώς τα λένε? Δεν θυμάμαι. Βλαδιμίρ. Δεν θυμάμαι. Μπράβο, Ιβάν. Εσένα τι σου έκανε όμως? Εντάξει, την άλλη φύλαγε. Εσένα δεν σε ενοχλούσε? Εσύ ζήλεψες? Όχι, με ενοχλούσε και εμένα λίγο, θέλω να πω. Τι έκανε? Έκανε διάφορα. Είχαμε και ένα διπλωματικό σχεδόν επεισόδιο. Γιατί? Ελλάδα, που το λύσαμε. Δεν το θέλουμε αυτό. Είχε πλησιάσει λίγο επικίνδυνα κάποια στιγμή. Και του βάλα πολύ χέρι εγώ μετά. Είχε πλησιάσει? Είχε πλησιάσει σωματικά πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή ένιωθε ο άνθρωπος μία έλξη. Πάντα ωραία, το ξανθό γένος που περιμέναμε να μας όρισε να δοκτώσει δάνεια και τέτοια τίποτα. Του την είπα πάρα πολύ άσχημα και θέλω να σας πω ότι έγινε ολόκληρος χαμός. Τι του είπες? Ο οποίος δεν μιλάει και αγγλικά, δηλαδή πήγα να τον βρίσω και δεν μπορούσα να τον βρίσω να τον ευχαριστήσω. Δεν καταλάβαινε. Δεν ήξερε καθόλου. Και μπήκαν στη μέση από τη, εδώ οι άνθρωποι δική μας. Όταν είχε έρθει πολύ κοντά, τι άρχισε να σε χαϊδεύει, να σε φυλάει? Τώρα σου λέω, είχε έρθει πολύ κοντά. Όχι, εδώ τα λέμε όλα ανοιχτά. Εδώ είχαμε το. Ήθελε να ξαπλωθεί. Και υπήρχε θέμα τέλος πάντων. Και όταν ζητήσαμε. Μήπως είχε δει το έργο ο άνθρωπος? Δεν είχε παίξει το καμπαρέ ακόμα. Φαντάζομαι. Να μπορούσα να το δικαιολογήσω. Τώρα δεν ήταν λεφτά. Τώρα ο Ρώσος θα λέει και μας έκανε αυτή η τάχα μου. Τι δεν έγινε. Κρίναμε την κυρία. Τι έφερε και ήταν η εξέλιξη, φώναξε εσύ τη. Security. Mail στο Λάτσιο και τέτοια θέλω να σα πω. Από την παραγωγή τη δική μας. Έστελαν mail στο Λάτσιο. Οπότε είδε το Λάτσιο αυτό και πήρε δρόμο. Οπότε ο Λάτσιο σου λέει
από την Ελλάδα. Ποιο ξέρει τι κάνουν στην παρουσιάστρια μα εκεί πέρα. Πέπαιρνε τηλέφωνο ο άνθρωπο να δει τι γίνεται. Ναι, ναι, κάναμε, είχαμε θέμα, σα λέω. Δεύτερον, είδαμε πέρυσι την ομίχλη αυτή η οποία υπήρχε σε μεγάλες πόλεις. Ήταν η πρώτη φορά. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Σταθά. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Σταθά. Φέτος αυτά θα απαντήσω. Ναι, κύριε Σταθά. Είδαμε ότι μείναν αδιάθετα. Τα κεφάλαια τα οποία δεν δόθηκαν για το σκοπό αυτό. Έτσι. Μόνο 80 εκατομμύρια. Είδαμε ότι κατά τρίτον. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενή καστολέο. Για στι φίλε σου να λένε το αντίθετο. Και ο ίδιος είναι τραγουδιστής τέτοιου στυλ, απλά είναι πιο νέος άνθρωπος. Ο Σβίτσος, Σβίτσος λέγεται. Σφήνος. Ο Τόνης ο Σφήνος. 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 Περπατάω, βρίσκουμε αλλού. Λέτε ότι βρίσκεστε στην αρχαία εποχή, δηλαδή δίπλα σας αισθάνεστε ότι περπατούν αρχαίοι. Ναι. Συνομιλείτε μαζί τους. Αυτό γίνεται μια αυτοσυγκέντρωση. Μπορεί παραδείγματος χάρη να είσαι μπροστά μου να έρχεσαι και να είμαι εδώ. Λογικό. Λογικό. Ναι. Όταν καθίσετε όμως, πώς αυτοσυγκεντρώνεστε, τι κάνετε εκεί. Όταν καθίσω, κάνω μια αυτοσυγκέντρωση. Ναι. Είναι ένας τρόπος τώρα, δεν μπορώ να το πω. Είσαι επίσης ένας πολύ όμορφος άντρας, γοητευτικός. Μπράβο, έχεις πολύ ρογούστο. Από πού τα πήρες όλα αυτά, κάποια ατέλεια. Ευτυχώς δεν φαίνεται. Τι εννοείς, να σηκώσω μπλουζά. Ερωτεύεσαι. Όχι. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει για να ερωτευτείς. Αυτό που έγινε πριν 10 μέρες. Τι έγινε πριν 10 μέρες. Θα σου πω σε 10 μέρες από τώρα. Πότε δηλαδή σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια? Πες μας πότε θα παντρευτείς. Ναι, όταν αισθανθώ έτοιμη θα το κάνω. Φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Κύριε Δημήτρη, μας ακούτε? Καλημέρα. Κύριε Νικολόπουλε και κυρίες, η πρόνοι μας στον κοινό εχθρό, παρόλο ότι ήταν στην κοινό εχθρό, είναι τους ένα. Τέλος. Είπαμε πάρα πολύ. Ναι, λίγο. Λυπείς στο σπίτι σου και κλάψεις στο μαξιλάρι σου. Εγώ ή ο Ρόκος. Εντάξει ρε εσύ. Την ώρα που είχε έρθει ο Σταρόβας, ναι. Μιλάμε ότι κανονικά σε τόσες εκπομπές δεν έχει κάνει. Τον κάλεσε στο σπίτι, σε κάλεσε σπίτι της. Τώρα μην τα πούμε. Έμεσα. Όλα. Όχι έμεσα. Τι έμεσα. Σου είπε, δεν έχω κόμμενο και δεν θα κοιμόμαστε μαζί. Έτσι είπε. Ψεύδεται. Ψέματα, γιατί. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς εξηγείς τις τόσες επιτυχίες που έχεις στις γυναίκες. Δεν ξέρω. Όσο ήμουν πιτσιρικάς, τεκνό, αδύνατος αυτά. Φυσιολογικά πράγματα. Άμα παντρευτείς, παχύνεις, καταστραφείς οικονομικά. Αποκτήσεις χώρο, έχεις και λαμπραντόρ. Τελείωσε. Έχεις λαμπραντόρ. Όχι, αλλά είναι το επόμενο βήμα. Είναι τρομερή παγίδα. Τις ξέρεις τις γυναίκες απ' έξω και ανακατοτά. Δηλαδή, σε θαυμάζω. Όχι, πριν έκανε κάτι κόλπα εδώ στη Δούξα, γιατί η Δούξα δεν έπεσε έτσι αμαχητή. Όχι, βέβαια. Με μάγεψε. Ναι, τι μάγεψε. Δεν έχω τράπουλα. Πες το κλασικό κόλπο να το μάθουν όλοι οι κατεστραμμένοι από τη ζωή, που δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ πια, τι να με κάνει και έτσι. Ναι. Αυτή είναι η συνταγή. Εντάξει. Λοιπόν, σε πλησιάζει με κάποιο τρόπο, έρχεσαι σε επαφή με μια κοπέλα, ναι. Ας πούμε, νεότερη κατά πολύ από σένα. Αφού δει βέβαια ότι υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από πλευρά τη, αρχίζει και λε τώρα. Αγάπη μου, εσύ τι θέλεις τώρα με εμένα, εγώ είμαι... Πέρασαν τα χρόνια, πέρασε η μπογιά μου, αυτά. Έχω και προβλήματα στήσεις, άστο μωρέ, να μην κανένα παιδί. Γιατί, εγώ, θα τα λύσω όλα, της πιάνει μια μανία. Μετά δεν ισχύει αυτό, αποδίδεις το δω και λες, πω, είχα να αισθανθώ έτσι μπορώ μου χρόνια, γιατί... Και σου λέει, ποια ημέρα εσύ του. Αυτή την παράσταση πόσες φορές την έχεις κάνει, το κόλπο αυτό πόσες φορές έχει πιάσει. Δεν πιάνει πάντα όμως, είναι και μερικές ξενέρωτες που λέει, α, σοβαρά, το χάνεις το παιχνίδι. Αυτό που έκανε πριν τα μαγικά στη Δούκησα, στα αλήθεια έκανε μαγικά. Ναι, έκανε ένα μαγικό. Ναι, τρομερό ζογκλέρ, παιδιά. Ναι, κάνε λίγο, σε παρακαλώ. Δημήτρη μου. Κοίτα εδώ.
Δημήτρη μου, σεμνά. Μάλιστα. Εντάξει, η κάμερα. Εντάξει. Πού πήγε? Δεν ξέρω. Έλα, έλα, άλλη μία. Θα σου πω κάτι, μισό λεπτό. Προφερός. Ευχαριστώ. Ας σου πω ένα άλλο. Ναι. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι 105 κιλά. Ναι. Ο οποίος ήταν ποδηλάτης στον ΠΑΟΚ. Ναι. Πόσες ρόδες θέλει να έχει το ποδηλάτο για να το σηκώσει? Έτσι όπως εξελίχθηκε η τεχνολογία, έχει ποδηλάτο με σηκώνω γιατί πήρα πρόσφατα. Πήρε ποδηλάτο. Ναι. Έλα. Πήρα, έχει 1,5 μήνα περίπου. Μισό λεπτό, δηλαδή ήσουν ποδηλάτης. Ναι. Πρωταθλητισμό έκανα. Αλήθεια λες. Mm. Σε τι ηλικία? 6, 7. Δεν ήσουν και ακοντιστής ταυτόχρονα. Ναι, παράλληλα. Έκανες ακόντιο και ποδηλασία. Ναι. Πηγαίνεις στο ποδηλάτο και πέταγες ακόντιο? Όχι. Πέταγα ακόντιο και. Μάλλον έβερα το ακόντιο και πέταγα τα ποδήλατα. Όχι. Εντάξει, ήταν όμως εποχή που δεν ήταν στα πράγματα. Μόνο από εσωτερική ανησυχία μπορούσε να ασχοληθεί κανείς. Το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε στην κιθάρα ήταν για κάποια κοπέλα. Όχι, για ένα γειτονόπουλο ήταν. Ένα καλό παιδί μου στα Γαλλία, πάνω από την 33, αλλά δεν μπορώ να σου πει αυτό. Εντάξει. Ενώ ήταν αφορμή μια γυναίκα για να ξεκινήσει. Όχι, καθόλου. Αυτό εννοώ. Αλλά δεν ξέρω, μωρέ. Μ' αρέσει αυτή. Γιατί, πώς να το πω γενικά. Είμαι κατά του πρωταθλητισμού. Και ειδικά στην τέχνη. Δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε διαδικασία. Και στα τηλεοπτικά θα μπορούσα, ας πούμε, να. Δεν δέχτηκα ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο. Βαριέμαι αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δουλεύω 8 ώρες την ημέρα. Ναι. Μην αρπάξει. Όχι, θα πούμε μετά τις διαφημίσεις για τον Γρηγόρη για να έχει και τέτοιο. Διαφημίσεις για να τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε, γυρίζουμε. Επειδή εδώ είναι καμιά 7-8 αντικυβερνητική και είναι 8-1 το σχισμός. Θα ζητούσε να πω ότι. Είναι πολύ καλά, εσάς θα το και την άλλη Δευτέρα, οι υπόλοιποι δεν θα είμαστε και στην Δευτέρη λίγο κάπως να μοιραστεί ο χρόνος. Την Δευτέρα θα είναι 28 Οκτωβρίου. Θα είναι 28 μετά θα είναι ο Σαμαράου. Δεν θα είναι ο Γιώργος Ρίδης. Και την προηγούμενη Δευτέρα σας περιπτώσει. Που δεν είναι απλά μια τηλεόραση, μιλάμε για την Panasonic την καινούργια που είναι 42 ίντσες, τεράστια, πεντακάθαρη οθόνη που λάμπει και που κάνει τόσα πραγματάκια. Καταρχήν σου μιλάει, δεν ξέρω γιατί, αλλά μιλάει μόνο σε αυτή τη τηλεόραση. Όποτε την ανοίγει ο Ασημινάκης λέει λόγια, πολλά λόγια λέει. Εσύ μπορεί να την κάνεις... Τρελό μωρό είναι η Ελένα. Μπορεί να μπαίνει στο ίντερνετ... Δείξε λίγο βυζάκι να γουστάρουμε. Μπορεί να χαζεύεις φωτογραφίες σας, γιατί σου δίνω και φωτογραφική μηχανή μαζί με αυτό το δώρο. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί ο Αντώνης Σαμάρας τον Γιώργο Καρατζαφέρη και του λέει: θέλω τη βοήθειά σου. Τι κάνει ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ναι, μου το έχουν πει πολλές φορές. Άλλο η γαλάζια πολιτική και άλλο το σωμόν που είναι σήμερα. Το σωμόν είναι χρώμα που δεν μου πάει. Ο κύριος Σαμαράς καταλάβει. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω να σκουπίζω τη σκάλα στο μαξί μου αν αλλάξει πολιτική. Θα στηρίξω να αλλάξει η πολιτική. Να ξεφύγει από αυτό που είπε ο κ. Χαλαρίτης ότι εάν δεν τον επιτρέψω. Oh no. Σιγά σιγά πάμε για το διάλειμμα. Θα διαβάσουμε τα μηνύματάκια. Διάβασε ένα-δύο μηνύματα. Λοιπόν, καλησπέρα Κατερινάκη. Σας βλέπουμε από Λιμνού πολύ. Από Λιμνού πολύ. Είστε τέλειοι. Πολλά φιλιά. Εκεί πάω τώρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε εκεί πολλά φίλια και σε σένα. Πάμε παρακάτω. Αλήθεια. Να συναντήσεις και τον φίλο μας. Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει κατεξοχήν σοφρονιστικό ειδικοπλητικό σκοπό. Ειδικοπλητικό σκοπό μέσω διαράδιοσυχνοτήτων, χωρίς έγκρια ποινές της όβιας ξάθερξης, θα μπορεί για την αδυνατότητα, την αναγκαιότητα για τους καταδικαστέντες και αποδοφιλία. Κανείς δεν πρέπει να στερεί από τον ελληνικό λαό αυτό που πρώτα και κύρια θέλει. Κιθάρα μάθεις μόνος σου? Δηλαδή είχες κενά, θέλω να πω, με το έργο. Κιθάρα έπαιζα, δεν έπαιζα μάλλον καθόλου, έκανα κάτι γυμναστικές έτσι που λέγαμε πριν.
Και είχε βγει ένα όργανο γυμναστικό, Bullworker, κάπως έτσι το λέγανε. Bullworker, το έκανες έτσι. Το θυμάμαι, μπράβο. Είναι όλοι πάνω από 50. Λοιπόν, και το πήρα εγώ, το αγόρασα. Και έρχεται ο Σοκράτης, ένας εφηβικός μου φίλος εκεί, γείτονας, και μου λέει, δώσ' μου το Bullworker να σου δώσω μια κιθάρα για μια εβδομάδα. Λέω, τι να την κάνω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε, κάνουμε την ανταλλαγή, μου φέρνει αυτό στην κιθάρα, κοιτάζω εγώ, λείπαν και μερικές χορδές. Και άρχισα να παίζω, επειδή ξαναλέω ότι είναι. Είχα έμφυτο ταλέντο, έβγαλα το Βαγγελιό και ένα Βαγγελιό σε μια χορδή. Έλα. Ναι. Και απορούσα μάλιστα τα υπόλοιπα σύρματα όπως τότε τα εξελάμβανα, τι ρόλο παίζουν. Λέω στη μάνα μου, πάρε μου μια κιθάρα, αγοράσαμε μια κιθάρα και έρχεται ένας φίλος μου μεγαλύτερος, ο οποίος είχε πάει στα καράβια. Έλειπε ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό έμαθα κιθάρα. Βασικά πράγματα. Και κουρδίζει την κιθάρα, παίζει ένα λα μινόρε, άκουσα πολυφωνία, ξέρεις. Και έπαθε σοκ, και ήταν το τρίτο μαζί με τα. Η κιθάρα που έχεις, που φαίνεται μικρούλα, είναι μικρούλα ή φαίνεται μικρούλα? Είναι κανονική δυστυχώς. Σαν παγκλαμάς είναι. Παγκλαμαδάκι. Σαν καρφίτσα. Μουνάς γελάκι. Τι είπες Δημήτρη μου? Τίποτα. Και μουνάς γελάρα μπορούσα να πω. Ποιο είναι το πρώτο φαγητό που θυμάσαι που ευχαριστήθηκες και είπες παράδεισος? Α, πόσο ήμουν τώρα, 8 χρονών κάπου εκεί. Και έχει έρθει η θιά μου η Παναγιώτα, επαναπατρίστηκε με τον άντρα στο θείο του Δημητρό το Σχωρεμένο από το Βέλγιο. Και πήγε η μάνα μου, κάναμε επίσκεψη. Η οποία μου είχε αδυναμία πολύ η θιά μου. Και έχει μαγιονέζα, παιδιά. Και κάνει μία τηγανιά πατάτες και βάζει και σε ένα μπολάκι μία μαγιονέζα, που εγώ δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Αυτά γίνονται λίγο μετά τον πόλεμο, δεν ξέρω. Και μου κάνω έτσι και τρώω. Λέω, τι είναι αυτό. Έπαθα. Ήτα. Η μαγιονέζα. Φώναζε. Λέω, θέλω μαγιονέζα. Πού να βρω, παιδί μου, δεν είχε τέτοιο παιδί. Και τότε δεν είχε αναγκαλυφθεί κανεί μερέντα. Δηλαδή, σοκαρίστηκα πραγματικά. Πατάτες τηγανιτές με μαγιονέζα. Με τη μαγιονέζα, πατάτες, εντάξει. Αυτό είναι η σεξουαλική εικόνα που έχει. Αυτό. Η πατάτες με τη μαγιονέζα. Ναι. Όχι, αυτό ήταν σε ένα σινεμά. Το ξέρεις αυτό, τις τσόντες. Ξέρεις τι είναι οι τσόντες, δεν ξέρω. Ξέρω, Δημήτρη μου. Δεν ξέρεις. Όχι, στον κινηματογράφο. Τι είναι κανονικά η τσόντα, δεν ξέρεις πώς έχει βγει. Δεν είναι το πορνό η τσόντα. Τι είναι. Η τσόντα είναι ότι πεζόταν μια ταινία. Α, και εμβόλυμα έμπαινε. Και ξαφνικά κοβότανε και την τσοντάρανε. Τσοντάρανε. Και περίμεναν όλοι εναγωνίως, κάποιος μη τσαπ, έβαζε και λίγο. 10, ξέρω εγώ, 3 λεπτά, 4, ανάλογα. Χοντρίζα, βέβαια. Μάλιστα. Και είναι, πούμε, βάλε τσόντα ρε, φωνάζανε όλοι, βάζει ο άνθρωπος, πάω, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Και βλέπω και είναι μια σκηνή που τρώνεται καλά, γαλλική ταινία, το θυμάμαι. Κατεβαίνει η κάμερα από το ύψος τραπεζιού, πάει στα πόδια της κοπέλας. Μην πεις πολλές λεπτομέρειες. Γιατί, όχι παιδί, εντάξει, ξέρω. Ανοίγει τα πόδια, σε κάνει ένα zoom και γεμίζει, να πούμε, με, το... Πάρτα. Με τον παράδεισο όλη η οθόνη. Όλη η μαγιονέζα πάνω. Εδώ όλα θα περάσουν την υπόλοιπη ζωή. Υπάρχουν και θεατές, μπορεί να μην έχουν, άρα όμως είναι βουλευτές. Άρα δεν πήγε κανείς τώρα. Αυτό δεν ξέρω, λέμε. Κύριε Λιάρο, εσείς πώς βλέπετε την εικόνα, πριν συνεχίσουμε στα οικονομικά, πείτε μας την άποψή σας και εσείς για την εικόνα που βλέπετε. Βέβαια έχει διακοπεί ήδη η κυκλοφορία, ναι. Ενώ πριν από λίγη ώρα πέρασαν και ειδικά κλιμάκια της... Γίνεται η σέντρα για να του γκολ! Πούτσι! 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 1-0 η Μαυριθία, ένα φοβερό γκολ! Στο 10ο λεπτό, επιτέλους! Εδώ έχουμε επεισόδια! Επεισόδια, ο Νονός μπήκε μέσα, και ο Νονός μπήκε μέσα, για νυδίχτα ο Νονός! Oh no! Ο συνδικαλιστής που βγήκαν και είπαν ότι τα πήρε για να σταματήσει μια απεργία στο Σωτηρία. Δηλαδή ότι τσιμπουκώθηκε για να αναχαιτήσει συναδέλφους του να κάνουν απεργία.
Ακολουθούν οι απόγονοι των περίφημων Μακεδονομάχων με το λάβαρο του Παύλου Μελά και με την παραδοσιακή φορεσιά του Μακεδονικού Αγώνα. Τελικώς η Ολομέλεια των Εφετών θα συγκληθεί στις 17 Οκτωβρίου. 17 θα πρέπει Οκτωβρίου. Να... 17 δηλαδή Οκτωβρίου, σε 10 μέρες από σήμερα. Ναι, για αυτή την Πέμπτη θέλει ο νόμος ορίζει ότι πάντα. Συγγνώμη, εδώ μιλάμε για μια ιστορία όπου υπάρχουν ακόμα και υπόνοιες για προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την ανατροπή του πολιτεύματος. Μιλάμε στην πραγματικότητα για την πιο μεγάλη και την πιο σημαντική υπόθεση της μεταπολίτευσης. Και ζήτησε προσευχήν, ευλογίαν και ευχήν, ώστε το φαινομενικός αδύνατον της επιχειρήσεως να επιτευχθεί δια της βοηθείας του Θεού. Ζωζεφίνη, εγώ δεν νόμιζα ότι δεν υπάρχεις. Ότι είσαι αποτέλεσμα αυτό που κάνουν το 3D με τα μηχανάκια. Ναι, ότι ναι. Είσαι, δεν ότι είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ότι είσαι ηλεκτρονική τελείως και δεν είμαι σίγουρος δηλαδή. Και τώρα και αν σε πιάσω, μπορεί να έχουν κάνει κανένα κόλπο. Τέλεια, είναι τέλεια, είναι μπράβο. Ναι, τι λένε Ζωζεφίν, τη λένε Τζέσικα Ζωζεφίν Βέντελ. Από πού μας ήρθες, βρε. Σαν παραμύθι. Ναι, πραγματικά. Ζωζεφίν, σε λένε Τζέσικα τώρα. Με λένε, βασικά το καλλιτεχνικό μου είναι Τζοζεφίν. Το Τζέσικα το χρησιμοποιούσα σε κάποια στιγμή. Το Τζέσικα με ξέρουν όλοι οι φίλοι μου με αυτό το όνομα. Καλά, το Τζέσικα σου πέφτει λίγο και χρειάστηκε να το κάνει Τζοζεφίν. Και τα δύο πολύ ιδιαίτερα. Από πού, ναι. Όχι από Ελλάδα, φαντάζομαι. Οι γονείς μου είναι ξένοι, ο παπάς μου είναι από τη Γερμανία και η μαμά μου από το Λίβανο. Α, το όνομα είναι ωραίο συνδυασμό. Και τι έγινε, σε κλάψανε οι Ρωμά και μιλάς ελληνικά. Δηλαδή, πώς έγινε και. Γνωριστήκανε στην Ελλάδα και μείνα κι εγώ εδώ πέρα. Ένας Γερμανός και μία Λιβανέζα γνωριστήκαν στην Ελλάδα και το, αυτό το αποτέλεσμα είναι. Αυτό το ακούνε όλοι που λένε ότι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί απέναντι στις άλλες ράτσες που έρχονται. Αν να δημιουργούν τέτοια αριστουργήματα, μια χαρά κάνουμε. Οπότε μεγάλωσε εδώ στο. Ναι, εδώ πέρα. Και τελευταία κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξέρω δύο τραγούδια σου που σκίζουν πραγματικά και στο YouTube και στα ραδιόφωνα. Γίνεται πανικός. Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό? Χάλια. Είναι κάτι που έχω ξεκινήσει πολύ, δηλαδή τώρα ξεκίνησα και. Τι έκανες πριν? Τραγούδαγα σπίτι μου. Σχολείο τελείωσες? Σχολείο τελείωσα. Είναι 20 χρονών. Ναι. Okay. Και τελείωσα το σχολείο και μετά είπα ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Και έκανα την πρώτη μου συνεργασία με τον Όντζι, που είναι στην Panic Records. Και εκεί με είδανε κιόλας ο κύριος Αρσενάκος που. Κόβει το μάτι ναι, του. Ξέρει. Ξέρει ο Σενάκος. Ναι. Κάτι έχει μάθει. Και εκεί ήταν που με είδανε κιόλας και με διάλεξαν για το κομμάτι. Και έχω ξεκινήσει, δηλαδή έχω μπει 100% μέσα σε αυτό. Γενικά, εσύ είσαι άνθρωπος ο οποίος βουτάει στα βαθιά, ναι. Και στα ψηλά. Η άλλη λόξα που έχει το κορίτσι είναι παιδιά αεροπλάνα. Τι, δηλαδή είναι ένα αεροπλάνο. Είναι το χόμπι μου αυτό. Το χόμπι της είναι. Κάνω ελεύθερη πτώση. Παναγία μου, γιατί? Από τα 14.000 πόδια πηγαίνουμε. Είναι κάτι που ξεκίνησε πέρσι αυτό. Ήταν ένας πολύ καλός μου φίλος που έκανε skydiving. Ναι. Και μου λέει πρέπει να έρθεις να το δοκιμάσεις. Και του λέω είσαι τρελός, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Και ξέρετε πως τα αγόρια τσιγκλάνε που λένε δεν μπορείς. Και αυτό είναι όταν είσαι παιδάκι, στο δημοτικό. Τώρα εσύ σε τσίγκλεσε τώρα. Με τσίγκλεσε και ξεκίνησε. Πήγε άκουσες τον τρελό και πήδηξες από τα αεροπλάνα. Πες μου λίγο την πρώτη φορά πώς ήταν. Την πρώτη φορά ήμουν δεμένη σε εκπαιδευτή. Ναι. Είναι το πρώτο στάδιο. Που είστε μαζί. Που λέγεται τάντεμ αυτό. Σε δένουν μπροστά και απλά χαλαρώνεις πίσω και. Σε δένουν μπροστά, ώστε να πέσει αυτό να είσαι κάτω, εσύ σαν airbag. Ναι, και δεν κάνεις τίποτα. Απλά έχεις τα χέρια σου πάνω. Ναι, ήταν εντάξει, ήταν τρομερό συνέστημα. Γιατί λέμε 14.000 πόδια είναι πολύ μεγάλο ύψος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στην αρχή βουτάνε ένα από τα πόσα από τα 3.000. Σκεφτείτε ότι από το αεροπλάνο που κοιτάμε είναι όλα σαν μυρμηγκά, δηλαδή δεν βλέπεις. Αχ, είναι σαν ζωγραφιά. Πότε ανοίγει το αλεξίπτωτο? Ανοίγει περίπου στα 4.000 πόδια. Και εσύ πέφτεις 10.000. Κάνει βόλτα έτσι. Πέφτουμε τα 14.000 πόδια και ανοίγουμε περίπου στα 4.000. Ναι, αλλά οι 10.000 είσαι εσύ και ο αέρας. Κάνεις ελεύθερη πτώση και κάνουμε τα δικά μας. De partir n'importe où, bras dessus,
en chantant des chansons. Εγώ είχα γνωρίσει σε ένα συνέδριο πρόσφατα ένα νεαρό 22 χρονών 30 φορές τη μέρα στην τουαλέτα. C'est si bon de partir n'importe où. Γι' αυτό έχουμε και την ισοψηφία κράτος ίσον σκάρτο ίσον 17 Νοέμβρη και κυνήγαγε το κράτος να βρει τη 17 Νοέμβρη αφού ήταν το ίδιο το παρακράτος τη 17 Νοέμβρη. Πώς θα τη βρει ίσον Πάτμος που έγραφα στο δεύτερο βιβλίο και μετά βρήκαν τη Γιάφκα στην οδό Πάτμος στο Παγκράτη. Πού ήξερα εγώ ότι ήταν εκεί. Έτσι δεν είναι. C'est si bon de partir n'importe où. Αυτή είναι η κλασική, η βρετανική, η καμπαρδίνα τη Μαρμπέλη. Έχω άπειρα τζιν εδώ, ναι, τα οποία είναι όλα Λέβης και Μπίζελ. Λέβης και Μπίζελ. C'est si bon de partir n'importe où. Κοντινώ λίγο στο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας από τους καλύτερους γυμναστές που έχουμε. Είναι μπαμπάς. Με μία μπουμπού μικρή. Μπουμπού δεν τη λες. Γιατί? Είναι άντρας. C'est si bon de partir n'importe où. Κύριε Βασιλική Κατριβάνου, ζήτησε να αστρολογήσει. Καταρχήν θέλουμε να πούμε ότι επειδή τέθηκε εδώ από τον κύριο Βορύδη ότι... C'est si bon de partir n'importe où. Έχουμε βγάλει αυτή την υπέροχη σειρά που έλεγες πριν, που λέγεται Τσιμπούκι. Πώς λέγεται? Τσιμπούκι. Τσιμπούκι. Αυτό λοιπόν, το... είναι μια σειρά, αυτή η σειρά Τσιμπούκι, η οποία... Τι κάνει. Τι κάνει. Ενυδατώνει, καθαρίζει. C'est si bon de partir n'importe où. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Προχωρούμε στην τελευταία για σήμερα επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 139 του βουλευτή Β' Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Κατσότη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην επιχείρηση Spider Stores. Κύριε Στανάφη, έχει το λόγο. Συγγνώμη. Spider Stores. C'est si bon de partir n'importe où. Που μέχρι το 66ο λεπτό βρίσκονταν πίσω στο σκορ από τον γκολ του Τόρες. Και έχεις βουτήξει στα βαθιά πραγματικά, γιατί εμφανίσαι και μαζί με τον Νίκο Βέρτη. Και αν είναι αυτό ένα ξεκίνημα, φαντάζομαι πως είναι το καλύτερο ξεκίνημα δίπλα στον Νίκο Βέρτη. Πώς είναι? Είναι... Βασικά, ο Νίκος Βέρτης, ο κύριος Νίκος Βέρτης, είναι τρομερός άνθρωπος. Κύριος Νίκος Βέρτης. Μην το λες κύριο, δεν είναι σεβασμό. Είναι... Εσένα σου βγαίνει από σεβασμό, γιατί είσαι καλό κορίτσι φαίνεσαι. Αλλά τον άλλο που το λες κύριο... Είναι σαν όταν γνωριστήκαμε, μου έδωσε γενικά πάρα πολλές ωραίες συμβουλές και... Τι σου είπε? Μου είπε γενικά πώς να κινούμε μέσα σε αυτό το χώρο, πώς με έκανε να νιώσω πιο άνετα, να γνωριστώ με τα παιδιά και τον έχω σαν... σαν... Μην πεις μπαμπά μου. Ναι. Έλα, δεν είναι μεγάλος ο Νίκος Βέρτης, είναι το έλεγα μικρός. Επειδή μου έδωσε έτσι πολύ καλά, ας πούμε, χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να είχε... Και ποιο ήταν το πιο έξυπνο που σου είπε, για την πίστα. Μου είπε, γενικά μου είπε ότι είμαι, θα το πω σε εισαγωγικά, αστεία το είπε, μου λέει εσύ είσαι άλλο φρούτο. Ναι. Και ναι, να μην δίνω σημασία, δηλαδή ότι να μην ξεχνάω από πού ξεκίνησα και να είμαι πάντα αυτός μου. Και η δική σου τώρα φεύγεις το πρωί και πας να πες από τα 14.000 μέτρα και το βράδυ να πας στα κουζούκια. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, τι λένε, τι δεν έχουν λίγο τρομάξει με... Οι γονείς μου. Ναι, με αυτά που κάνεις. Οι γονείς μου γενικά από τότε που ήμουν μικρή μου έλεγε ο μπάς μου, δεν ξέρω τι θα σε κάνουμε σένα. Προφανώς. Γενικά, ναι, την έχω μια τρέλα. Αλλά είμαι... Είμαι άνθρωπο. Τι άλλη τρέλα είχε κάνει πριν αρχίσει να το πει. Έπαιζε ποδόσφαιρο στο σχολείο. Εγώ σε είδα έτσι νεράιδα, τελικά δεν είσαι τόσο νεράιδα. Ναι, σα ξεγελάει αυτό που φοράω. Υπέροχο αυτό που φορά. Ναι, είναι τη Εριέτα, είναι το λάδι. Κάτι να το δούμε. Ναι, σήκω λίγο, σε παρακαλώ. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Ναι, σήκω. Τη Εριέτα Κουρκουλού. Ω, τέλειο. Τέλειο. Αυτά είναι που ξεχνάει η Εριέτα Κουρκουλού. Είναι τα αγαπημένα μου. Ναι, έχουν γίνει τα δεύτερα μου ρούχα. Και τα φοράω συνέχεια. Τα δεύτερα σου, τα πρώτα σου ποια είναι? Τα πρώτα μου είναι η φόρμα μου.
και οι πιτζάμες μου. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή σχέδιο της Ρίτας Χούργουλου, ναι. Λάτση κλπ. Ναι. Πολύ ωραίο. Και το μπλουζάκι. Και το μπλουζάκι και η ζώνη, όλα. Ποδόσφαιρο παίζεις με αυτή την φούστα. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Εντάξει, όχι, δεν παίζω με αυτά. Δεν θέλω να κοροϊδεύω με το αγόρι. Θα είναι ωραίο μάτσα μα, ναι, με αυτές τις φούστες. Ρίχνω κλωτσιές, οπότε με έχουν πάρει από το κακό μάτι. Είχες κάνει άλλες προσπάθειες οι οποίες να μην προχώρησαν με το καλημέρα που σου χτύπησαν την πόρτα? Όχι, δεν είχα κάνει άλλες προσπάθειες. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Γνώρισα ένα καλλιτέχνη, ένα μουσικό μάλλον, από την Panic Records και με πήρε μαζί του σε ένα event. Και πάμε σε αυτό το event και εκεί πέρα είδα τον κύριο Αρσενάκο και τον κύριο Πάρη και με είδανε κι αυτοί. Γνωριστήκαμε και το επόμενο μεσημέρι χτυπάει το τηλέφωνό μου και είναι ο κύριος Αρσενάκος και με ζήτησε να κάνουμε ένα ραντεβού, να με ακούσει και εκεί έκανα και το συμβόλαιό μου. Και ποιο τραγούδι είπες? Ποιο του είπα, της Αντέλ, Someone Like You. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα λίγο να ακούσω βέβαια, αφού δεν μπορούμε να δούμε χορό, λίγο να ακούσουμε Αντέλ. Τι, ξέρεις Αντέλ? Ξέρω. Έλα, παίρνει μια στροφή. Έτσι, ακαπέλα. Έλα, λίγο. Αφού το έχεις. I heard that you're settled down, that you've found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, that you got a girl. Never mind, I'll find someone like you. Oh, I wish nothing but the best for you too. Μπράβο. Μην τρομάξεις. Τι πάει, δεν διανοείς ότι κάνει να τα από πίσω. Είναι ένα κλασικό ερωτευμένο ζευγάρι. Είναι πρωί, ξυπνάτε και δεν έχετε όρεξη για σεξ. Εγώ έχω. Δεν άρεγε εγώ μέσα. Τώρα γίνεται ένα κλασικό ερωτευμένο τρίο. Το κοντρένο με το πράγμα. Τι εκέστρα. Είμαι ένας άνθρωπος καθημερινός, ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να παρουσιάσω, μπορώ να κάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Θα μπορούσα να βοηθάω το κράτος. Είμαι μάχημη, είμαι γερή, είμαι δυνατή. Μάλλον χάνει η Ελλάδα. Η Ελληνίδα νοικοκυρά με έχει ανάγκη. Κλείνουμε τον αστικό χαιρετισμό και ακούς ρε παιδί μου από κάτω. Ναι. Παθαίνει κόσμος. Είναι σοκ. Παθαίνει σοκ. Είναι σοκ, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι. Δεν ήταν είναι το πρόσωπο του ναζιστή που περιμένεις. Και ταυτόχρονα και μια αθωότητα στο τραγούδι. Το τραγούδι είναι. Μιλάει για τη φύση. Αλλά... Ποιο είναι το τραγούδι, παίρνουν κάτι αστίχο. Το τραγούδι ξεκινάει και λέει το εξής. Λέει ο ήλιος και η φύση κοιμούνται αγκαλιά. Τραγουδιστά, τι, έλα. Έλα, λιγάκι. Ο ήλιος και η φύση κοιμούνται αγκαλιά. Τα ελάφια. Είναι αθώο, ναι. Τα ελάφια στο φως της πηγής. Ναι. Μα μια καταιγίδα κυλάει κρυφά. Το αύριο είμαι εγώ, θα δεις. Τα δέντρα τα φύλλα κρατούν τη δροσιά. Ορίνω στο κέντρο της γης. Η ένδοξη μέρα θα έρθει.
πατέρα σου. Τι έχω μεγαλώσει τώρα. Ουσιαστικά θα μπορούσε να είσαι ο παππούς. Και έχω μεγαλώσει λοιπόν τον αντιάκι μου με το πιάνο της, με τις γλώσσες της. Και μου λέει: Παπά, είμαι στο θέατρο. Και πάω λοιπόν. Και την βλέπω στο θέατρο και βγαίνει ναζίστρια. Πόρνη, ναζί το ρόλο της. Τι σου είπε. Του μπαμπά μου το άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, σαν άνθρωπος είναι ανοιχτόμυαλος. Πώς να σου πω, δεν είναι ο πιστοδρομικός, δηλαδή ξέρει πώς λειτουργεί το πράγμα. Τον είχα προειδοποιήσει, του είχα δείξει αφίσα, έκανα πάρει λίγο εικόνα. Του είχα δείξει τρέιλερ για να πάρει ακόμα παραπάνω. Τίποτε ηρεμιστικά τα βόρκα. Όχι, όχι, όχι. Ο μπάς μου ήταν πολύ μπροστά, δόξα τω Θεώ, και ήταν πολύ άνετα. Έχεις ποτέ κάποιο δεσμό που σου είχε πει ότι να μην ασχολείσαι με πολλά, να ασχοληθείς μόνο με ένα? Ναι. Ναι. Προς την κατεύθυνση αυτή που είσαι τώρα ή σε άλλη? Ναι, πιέζει. Μου είχε πει να παρατήσω την τηλεόραση και να ασχοληθώ. Να την παρατήσω όμως. Γιατί όμως? Γιατί δεν του άρεσε, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν του άρεσε εσύ στην τηλεόραση αυτά που έκανε? Όχι, στην γιατί του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και θεωρούσε ότι έπρεπε να ασχοληθώ με ένα πράγμα. Ναι, πέρα από όλα αυτά που λέμε, από το musical, από το τραγούδι και από την τηλεόραση, νομίζω το πιο δύσκολο αυτή την εποχή είναι το τραγούδι. Ενώ από πλευρά οικονομική ή από πλευρά σαν τρόπο επιβίωση. Το τραγούδι. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη στιγμή ούτε από το musical ούτε από το θέατρο. Μην λέμε ότι θέλουμε. Ναι, από την τηλεόραση ζω. Δεν χρειάζεται να τι οδηγήσει σε κακά μονοπάτια. Όχι, όχι. Τα καινούργια που έμαθε. Τα έχω πάρει αυτά. Που τα έχω και εύκολα τώρα. Τώρα έχει και τη στολή. Τώρα. Μα γιατί να κάνουμε. Τουλάχιστον έχουν μία αδιέξοδο στη ζωή. Εμείς δεν έχουμε καμία. Καλά, να σου πω κάτι. Είναι τυχερή, Νάντε, γιατί δεν και τυχερή. Ραδιόφωνο κάνει το πρωί δεν και στο musical είναι. Έχει, συγγνώμη για τον Νάντε, έχει ξεσχιστεί στη δουλειά. Βέβαια. Όλα είναι θέμα δουλειά. Έχει φύγει η ψυχή, για να το πω κοψά. Το λάδι, το λάδι. Το λάδι. Και έχει φάει επίσης και πολλές σφαλιάρες. Και χαστούκια, κάνω λάθος. Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο εμένα λίγο με, πώς να σας πω, με τάραξε πάρα πολύ πρόσφατο. Σε κοινωνική εκδήλωση λοιπόν πρόσφατη, θα το πω γιατί το έχω μέσα μου, θέλω να το βγάλω κάποια στιγμή να το πω. Σε πρόσφατη λοιπόν κοινωνική εκδήλωση συνάντησα ένα παιδί, ένα δημοσιογράφο, ο οποίος δούλευε τα προηγούμενα χρόνια σε μεσημεριανή εκπομπή. Και με πλησίασε λοιπόν ο άνθρωπος με κάθε καλή πρόθεση, πραγματικά με καλή πρόθεση, και με έπιασε λοιπόν σε μια γωνία και μου λέει: Θέλω να σου δώσω συγγνώμη, γιατί τις προηγούμενες χρονιές που ήμουνα στη συγκεκριμένη εκπομπή, υπήρχε γραμμή και από το κανάλι αλλά και από την εκπομπή. Εγώ προσωπικά σε είχα αναλάβει σε εισαγωγικά. Υπήρχε γραμμή λοιπόν να λέω όποτε αναφέρονταν το όνομά σου κάτι κακό για σένα. Αυτόματα λέει. Αυτομάτω. Αυτό καθόταν έτσι. Μόλι ακούγε το όνομα που λέει. Ναι, το πιστεύω. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί ναι. Εγώ δεν συγκλονίστηκα. Ναι. Πώς δεν το πιστεύω, μου το εγώ επειδή ξέρω ότι έτσι λειτουργούν οι εκπομπές. Ποιο αναλύει εκπομπή. Δεν έχει σημασία τώρα. Άμα μου το πει, θα γίνει ο γάμο. Όχι. Τόχρονα η συσκευή παίρνει μια κλίση όπως είναι το ανθρώπινο σώμα. Ένα πολύ ωραίο καταπληκτικό προϊόν. Δοκιμάστε το λίγο. Αν έχετε και μια γνώμη στους τηλεθεατές σας, έτσι όπως είναι, να μου πείτε αν είναι εύχριστο, αν είναι βολικό, αν σας ανακουφίζει. Δεν νομίζω ότι αφήνει ακάλυπτο τον ενδιαφερόμενο. Και μετά, άμα μου αλλάξετε χρώμα μαλλιού, ναι, θα σας πω και κάτι. Όταν νικήθηκε οριστικά ο Ναπολέον, οι νικητές, οι μονάρχες της Ευρώπης και όλες οι συντηρητικές δυνάμεις, επικαλούμενες στην αρχή της νομιμότητας, επανέφεραν πίσω στους θρόνους όλους τους έκτοτους βασιλιάδες και βοήθησαν να επιβληθούν παντού απολυταρχικά καθεστώτα. Έχει πάρει το λισάρι του πατάκι. Έτσι έγινε η μαλλινόρθωση. Να συστηθούμε την Κύπρο για να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο. Είδες το παιχνίδι της Εθνικής? Δεν θα το ακούω, συγγνώμη. Είδες το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας προχθές? Όχι, δεν προλαβαίνω γιατί είχαμε κάτι υποχρεώσεις. Θα πρέπει να σας κλείσω γιατί το είπα και πριν, είμαι σε μια συνάντηση. Θα σε πιάσουν τα γόρια από το χέρι, ναι, και θα σε καθοδηγήσουν. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν. Πρέπει να σκύψεις λίγο μπροστά. Λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω. Λίγο κάτω. Μπράβο! Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε με κλωτσιές, έτσι. Κοιτάξτε, γιατί.
Κοιτάξτε, εμείς έτσι. Κοιτάξτε, έτσι. Κοιτάξτε, από την αρχή, έτσι. Κοιτάξτε, αναγκαστικά, έτσι. Κοιτάξτε, για να τα καταγράψουμε, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να απαντήσω, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, έτσι. Έτσι. Right. Επειδή είναι εδώ ο Γιώργος ο Κύρτσος και είναι από τη Φθιώτιδα. Και επειδή. Μισό, Γιώργος ο Κύρτσος και είναι από τη Φθιώτιδα. Και επειδή. Μισό. Oh no. Του είχε τρομάξει ποτέ. Τη μητέρα μου, ο πατέρας μου σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό όταν ήμουν 2 χρονών. Με μεγάλωσε η μάνα μου, τη γιαγιά μου. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα παιδιά σαν παρόλη τη φτώχεια που υπήρχε. Σαν βασιλιά, δηλαδή έτρωγε η μάνα μου. Στους Αμπελόκηπες, Θεσσαλονίκη. Επτάλοφος. Παίρνανε μπανάνες, έτρωγα εγώ τις μπανάνες και τρώγανε αυτές τις φλούδες, ξέρεις. Είχα παιχνίδια λόγω που μου είχαν αδυναμία και δεν είχα ρούχα, ξέρω. Ναι, και μάλιστα είναι, έχει και πλάκα που έπαιζα, εγώ γύριζα ό,τι ώρα ήθελα. Και κάποια στιγμή παίζαμε με κάτι φίλους μου 7 χρονών τώρα αυτά και έρχεται του ενός ο πατέρας, τον πιάνε από το αυτί, του ρίχνει τις φαλιάρες και τέτοια. Προβληματίζει και εγώ πάω στην σπίτι του, στην μπάρα μου, δεν πιστεύω να έρθει κανένα μπαμπά. Δηλαδή με βόλευε, ας πούμε. Δεν είχα την έλλειψη, γιατί η μάνα μου βέβαια χάλασε τη δική της ζωή για να μεγαλώσει εμένα. Αλλά μετά στο κατάφερα και την πάντρεψα στα 60 της. Αλήθεια λες. Ναι, βέβαια. Αλήθεια. Προσπαθούσα χρόνια. Λέω, κάρε παιδί μου, αφού τι, όχι, εσύ είναι αυτό και ανησυχώ για σένα, λέω, πες πως δεν υπάρχω. Τι να μου λέει. Είναι αυτό που λες στην Ελληνίδα μητέρα, είσαι καλά. Έχεις γράψει τραγούδια για την κόρη σου. Έχω. Έχω αρκετά τραγούδια που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα. Αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα. Πόσο χρονών είναι τώρα η κόρη σου? Έχει μπει στα 10. Oh, το κάνω. Αυτό το παιχνίδι που παίζετε. Α. Ναι, το. Πώς θα το μάθουμε να το παίζουμε κι εμείς. Πώς το λέγαμε. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Πώς αυτό δεν λες. Ναι, εγώ είμαι. Παίζαμε ένα παιχνίδι από μικρή που ήταν για να μαθαίνει τα συναφή. Τη έλεγα, ας πούμε, ξεκινούσα πάντα εγώ. Ξεκίναγα, μάλλον. Συγγνώμη. Έλεγα, εγώ είμαι κάλτσα. Έλεγε αυτή, εγώ είμαι παπούτσι. Εγώ είμαι τραπέζι, εγώ είμαι καρέκλα. Και μεγαλώνοντας το κάναμε πιο σουρεαλιστικό. Και κάποια στιγμή πηγαίναμε να φάμε και μου λέει, μπαμπά, παίζουμε εγώ ή με λέω, παίζουμε. Λέει, ξεκίνα. Και βλέπω, εγώ χαζεύω, το σκέφτομαι και περνούσαμε έξω από το διαμήλαιο, ένα εργοστάσιο εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λέω, εγώ είμαι εργοστάσιο. Τι, μου λέει. Λέω, εργοστάσιο. Και εγώ είμαι ουρανός. Τι σχέση. Λέει, δεν είπες ότι είσαι εργοστάσιο. Λέω, ναι. Όταν θα βγάζεις καπνό, να έρχεται στην αγκαλίτσα μου. Λες. Τέλειο, τέλειο. Το πουλάκι μου, ναι. Τέλειο. Τι έγινε με την Πάολα, όχι, κάτσε, είπε τι, ότι γεια σου Σταρόβα, είσαι ωραιότερος Έλληνας. Ωραίτερος, εντάξει, υπερβολή είναι αυτό. Ελλάδας, εντάξει, ας πούμε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ας βγάλουμε την Κρήτη απ' έξω. Κάτι. Εντάξει, οι γυναίκες είναι άβυσσος η ψυχή της γυναίκας και λάστιχο η συνείδησή της. Επίσης, είναι εγκεφαλικά καταστραμμένες. Κοιμάται αργά, ξέρεις, ξημερώματα. Είναι πολύ φεμινιστικό αυτό που είπες προηγουμένως. Τι είπα. Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας, ναι, και λάστιχο η συνείδησή της. Και καταστροφή το μυαλό της, τι είπες. Εγκεφαλικά καταστραμμένες. Ναι. Πίνω μια γουλιά τσάι. Όχι όλες. Θα έχει περάσει δύσκολα το παιδί. Πες μας, έλα. Αλλά έτσι. Άνοιξε την καρδιά σου. Πώς όχι, ρε παιδί. Έχω αποφασίσει, ας πούμε, εδώ και χρόνια, γιατί έχω πάθει να πούμε το ήσυχο του τα πάθη, ότι οι γυναίκες σκέφτεστε διαφορετικά. Αν, ας πούμε, το όνειρο μιας κοπέλας είναι να παντρευτεί το καλύτερο παιδί του κόσμου, και παντρευτεί το Χριστό με έναν τρόπο, ας πούμε, μαγικό, θα βρει κάποιον, θα πει με τσιμπάν τα γένια σου. Τώρα δεν μπορώ. Και αυτό τώρα, το συγγνώμη, αγκάθι. Έμπλεκες με λάθος γυναίκες. Όχι. Και αυτό το στεφάνι το αγκάθι είναι ότι το ήθελε. Τόσα υπάρχουν. Και έχεις και σημάδια στα χέρια. Δηλαδή, κάτι πλαστική. Κάτι θα σε ενοχλήσει. Έχω δηλαδή φίλη που γνώρισε κάποιον μόνη της τώρα. Ήτανε καψούρα με έναν τύπο, ο οποίος της έλεγε. Έλεγε αυτή, μωρό μου, σ' αγαπώ. Και έλεγε αυτός, έγινε. Γιατί πιο γρατσαρχίδα μιλάμε. Και γνωρίζει ένα τύπο και έρχεται. Ας πούμε τι μας λέει τώρα αυτά. Είναι ευγενικός. Αυτός ο γρατσαρχίδας. Όχι, ο δεύτερος. Ήταν κολλημένη με τον γρατσαρχίδα. Και γνωρίζει ένα τύπο, ο οποίος ήταν, κατά η δική της έτσι περιγραφή. Πάρα πολύ κούκλος, καταπληκτικό παιδί, οικονομικά ανεξάρτητος, ευγενέστατος, μηχανή του σεξ. Δεν είπε δηλαδή, αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν. Κάτι δεν. Τι δεν. Εκεί με τον. Και είναι ακόμα με αυτό που την γράφει κανένα. Οπότε χέσε μας, Δούκησα. Πόση ώρα είχατε τελικά. Γιώργος, Κατερινά, θα σου έρθει ανάποδη, Δεν σου
τι παρέχτε το βράδυ να έρθει από το μαγαζί να με βοηθήσει που λείπει η Ελένη και με μόνη μου. Ανεξάρτητη αρχίδια, αρχίδια, αρχίδια. Μη φύγει, τρελός είμαι. Μπράβο, Ελένη. Αυτό είναι, Ελένη. Κιουπί. Ελένη, σ' αγαπώ. Αυτός ο κανονισμός συζητείται αυτή την περίοδο στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη συντάξει ένα σχέδιο έκθεσης επί του οποίου υποβάλλονται αυτή την περίοδο τροπολογίες και γίνεται συζήτηση. Άρα λοιπόν θα ήθελα να σας πω δύο λόγια σε σχέση με την οπτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα εγκριθεί με συναπόφαση. Οι πρώτες αναφορές εισόδου στην Ελλάδα έγιναν... Έχουμε συνδεθεί με Ζεφύρι αυτή την ώρα. Ναι. Ολοζώντανη εικόνα μου είδατε. Δείξτε μου λοιπόν λίγο εδώ. Μιλάμε για ένα τρομερό βιβλίο. Αντί για 186 ευρώ θα το αγοράσετε μόνον με 100 ευρώ και θα πάρετε και το DVD-ROM με το μηχανισμό των αντικειθήρων, ένα ντοκιμαντέρ που έχει όλη την ιστορία του μηχανισμού των αντικειθήρων. Πες όχι στην πειρατεία, όχι στην ανεργία. ΕΠΟΕ, Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Τα ξέρετε καλύτερα ως προς αυτός, προς την ιστορική διαδρομή, αλλά επαναλαμβάνω, οι ευθύνες είναι των πολιτικών και των κυρίαρχων πολιτικών τάξεων, ας πούμε.